Κυρία Βραμόπουλε, το καινούριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το φλέγον θέμα του, της προσφυγικής κρίσης είναι το σχέδιο της Επιτροπής για την σύνοριοφυλακή και την ακτοφυλακή, ε, το οποίο και παρουσιάσατε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους Ευρωβουλευτές, στην Ολομέλεια. Είναι μια τολμηρή πρόταση και θα θέλαμε να μας πείτε γιατί θα λύσει το πρόβλημα η δημιουργία αυτή της, της Ευρωπαϊκής Σύνοριοφυλακής. είναι ο σκοπός της? Θα ήθελα να σα ότι Είχα υποβάλει αυτή την πρόταση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μελετήθηκε και πράγματι κατετέθη χθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να πάρει τον δρόμο του για το Συμβούλιο που θα ληφθεί και τελική απόφαση. Ποιο είναι ο σκοπό, Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω κάπω διαφορετικά. Εάν αυτή η ευρωπαϊκή σύνοριοφυλακή υπήρχε ένα χρόνο πριν, θα είχε τύχει εντελώ διαφορετική διαχείριση το μεγάλο ζήτημα. Του προσφυγικού και του μεταναστευτικού. Δυστυχώ τότε και η Ευρώπη και τα κράτη-μέλη ευνηδιάστηκαν και δεν ήσαν προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Έρχεται λοιπόν η εμπειρία που αποκομίσαμε όλοι κατά τη διάρκεια τη χρονιά που πέρασε και φέρνει αυτό το αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή είναι ένα καθαρά ευρωπαϊκό όργανο. Θα αποτελείται δηλαδή. Από στελέχη που αναλογικά θα προέλθουν από όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε και θα έχει σαν βασικό σκοπό την προστασία των ευρωπαϊκών σύνορων. Ποια είναι η διαφορά με πριν, Η διαφορά με τη Frontex θα θέλαμε ακριβώς. να μα πείτε και ε, επειδή γνωρίζουμε, βλέπουμε από ότι ε, ε, ενημερωθήκαμε ότι θα επεμβαίνει χωρί τη θέληση των κυβερνήσεων. Και Αυτό δεν είναι ακριβώ έτσι. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρί την συμφωνία του κράτου μέλους Θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Η εθνική κυριαρχία παραμένει εθνική κυριαρχία. Όλα θα γίνονται σε συνεννόηση του νέου αυτού οργανισμού με το κράτος μέλος που στη συγκεκριμένη στιγμή θα έχει ανάγκη των υπηρεσιών του. Ποια, ποια είναι να τα όρια αυτής της συνεννόησης. Ακριβώ. Πρώτα απ' όλα, σχετικά με την προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε, ποια διαφορά με τη Frontex. Η Frontex είχε έναν ειδικό σκοπό, είχε μια εντολή για μια συγκεκριμένη αποστολή σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Τώρα συνολικά προστατεύονται τα ευρωπαϊκά σύνορα. Στην αυτή ανάλυση είναι μια σημαντική εξέλιξη στην κατεύθυνση της πολιτικής ολοκλήρωσης. Θυμίζω ότι κάτι παρόμοιο έχει γίνει με την Τραπεζική Ένωση. Με μικρές διαφορές είναι περίπου το ίδιο με αυτό που γίνεται τώρα. Αλλά κανείς δεν πρόκειται να επιβάλλει την πολιτική του στο κράτος μέλος. Θα έχουμε όμως ουσιαστικότερη διαχείριση κάθε προβλήματος που έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά σύνορα και το σημαντικό για την Ελλάδα είναι ότι τα ευρωπαϊκά σύνορα ταυτίζονται πλέον με τα ελληνικά όπως και με κάθε άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτρέψτε να σας το πω και με την προγενέστερη εμπειρία μου ναι. στην Ελλάδα και ως διπλωμάτης παλιότερα και ως εξωτερικών αυτό ήταν κάτι που το ζητούσε η Ελλάδα επίμονα για περίπου μισό αιώνα. Κυρία γιατί πίτρο, το λέω αυτό. Ναι. Γιατί έρχονται συνεχώς ερωτήσεις. Αν αυτή η καινούργια πρόταση ναι. φύγει την εθνική κυριαρχία και σε ποιο βαθμό βοηθάει πράγματι τη χώρες. Αυτό ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη, δεδομένου ότι η δράση αυτή, του, αυτού του, του σώματος, αγγίζει και τα ευαίσθητα κυριαρχικά δικαιώματά μας και ε, της Ελλάδος. Και το θέμα είναι ότι πολλοί λένε ότι είναι ένα σχέδιο για τις, ε, ε, τις περιπολίες, για τι κοινέ περιπολίες. Δεν έχει καμία περιπολίες. σχέση. Δεν έχει καμία σχέση και το λέω κατηγορηματικά. Δεν είναι μια επινόηση που έχει σαν σκοπό. Αυτό που πριν από λίγο περιγράψατε. Εγώ απορώ πώ και τα λένε αυτά, όποιοι τα λένε. Σημασία όμω δεν έχει τι λέει ο ένα και ο άλλο. Σημασία έχει σε τι στοχεύει αυτή η πρωτοβουλία. Και το είπα πριν και το επαναλαμβάνω, δεν θίγησε τίποτα την εθνική κυριαρχία. Από την άλλη μεριά, ενισχύει την ε, πολιτική προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων και αυτό πώ θα γίνεται στην πράξη, που με ρωτήσατε. Πολύ απλά. Όταν ένα κράτο μέλο βρεθεί κάτω από ασφυκτική πίεση και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση από μόνο του, τότε θα προστρέχει η Ευρωπαϊκή Σύνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή σε βοήθεια. Με στελεχειακό δυναμικό, όταν την με καλεί μέσα, το κράτο. Μα, μα, Σα είπα πριν ότι όλα θα γίνονται σε συνεννόηση. Εάν μια χώρα τα καταφέρνει μόνη τη, δεν θα το χρειάζεται. Παρόλα αυτά, όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετέχουν σε αυτόν τον καινούριο ευρωπαϊκό οργανισμό. Θα αφορά και τρίτε χώρε, όπω η Τουρκία. Όλον αυτόν τον καιρό, όλον αυτό τον καιρό, τι ζητάγαμε στην Ευρώπη, τι λένε οι ευρωβουλευτέ, τι λέγανε τα ίδια τα κράτη-μέλη στα συμβούλια. Περισσότερη Ευρώπη για την αντιμετώπιση ενό προβλήματο που δεν είναι, μιλάω για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, ούτε ελληνικό, ούτε ιταλικό, ούτε πολωνικό, ούτε οτιδήποτε. Είναι ευρωπαϊκό. Έρχεται λοιπόν η Επιτροπή με μια πρωτοβουλία. Καθαρά ευρωπαϊκή ενόραση, ευρωπαϊκού σκοπού και ευρωπαϊκή χρησιμότητα. Αυτό λοιπόν που όλον αυτόν τον καιρό το ζητούσαν τα κρατημέλη, κυρίω εκείνα που ευνηδιάστηκαν από την πίεση των προσφυγικών ροών και που σε τελευταία ανάλυση δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αποτελεσματικά. Τώρα, σε αφορά την παρατηρήσή σα για τι τρίτε χώρε. Mm -hmm. Γενικά για τι τρίτε χώρε. Αυτό και είναι το μια Ειδικά για την Τουρκία. Μια Ευρωπα... Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν οι διμερεί σχέσει mm -hmm. που όλε οι χώρε έχουν με του με τα γειτονικά έθνη. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Εκείνο που έχει σημασία και το επαναλαμβάνω είναι ότι τα ευρωπαϊκά σύνορα ταυτίζονται με τα εθνικά σύνορα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία ακόμα δικλίδα ασφαλείας για την προστασία των σύνορων. Σημείωστε όμως ότι αυτό προήλθε ως πρωτοβουλία από κάποιο γεγονός, από μια νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί. Ποια είναι αυτή, είναι αυτό που βιώνει και η Ελλάδα και η Ιταλία και η Μάλτα και η Κύπρος και όλες οι χώρες τελευ... τα τελευταία δύο χρόνια. Και σας είπα πριν, και το παραλαμβάνω, αν αυτό που τώρα γίνεται είχε γίνει ένα χρόνο πριν, δεν θα είχαμε ζήσει αυτές τις σκηνέ ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ιταλία, ούτε στη Μάλτα. Διότι ο νέος αυτός οργανισμός θα έχει μέσα δυνατότητες, εξοπλισμό, εντολή, ξεκάθαρη και στελεχειακό δυναμικό. Μέχρι τώρα αυτό δεν γινόταν. Η Ελλάδα ζήτησε τον τελευταίο καιρό και θα έχει βοήθεια μέσω τη Frontex. Σημειώστε ότι στο μέλλον και από την ώρα που αρχίζει να λειτουργεί αυτό ο νέο οργανισμό, μέσα σε τρει μέρε ο οργανισμό, άρα και τα κράτη-μέλη που θα τον υποστηρίζουν, θα έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα για βοήθεια. Αυτά είναι μια απόδειξη του πώ έχουμε αντιληφθεί, έχουμε σχεδιάσει. Αυτή την πρόταση, η οποία είναι περισσότερο ευρωπαϊκή και βέβαια πιο κοντά στι ανάγκε που αντιμετώπισαν το τελευταίο καιρό τα κράτη-μέλη. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σα ρωτήσω ποια θα είναι η διάρκεια αυτή τη διαπραγμάτευση και αν θα υπάρχουν και αντιδράσει. Εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα, που πιθανότατα έχουμε εθνικά αντιδράσει με, με την Τουρκία. Θα έλεγα θα ότι υπάρξουν αντιδράσεις. Δεν έχουμε αντιδράσει μέχρι στιγμή. Εκείνοι όμω που θα αντιδράσουν θα πρέπει και να το εξηγήσουν. Δεν νομίζω ότι χώρα που αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη τη υποστήριξη τη Ευρώπη, χώρα που συνεργάζεται αγαστά στα πλαίσια των ευρωπαϊκών οργάνων, θα έφερε αντιρρήσει. Το ότι κάποια πράγματα ενδεχομένω πάνω στην διαπραγματευτική πορεία θα μπορούσε να βελτιωθούν. Πόσο παιδιά, χρονικά, πόσο την καθορίζεται. Έλεγα τώρα. Αυτέ τι μέρε πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που πρόκειται να μελετήσει και να συζητήσει αυτή την πρόταση και θα ακολουθήσει βεβαίως η απόφαση σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο στην ε, ε, σύνοδο κορυφής των ε, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης. Κινούμεθα με γρήγορους ρυθμούς, διότι πιστεύουμε ότι αυτό όσο το συντομότερο αποφασιστεί και εφαρμοστεί, τόσο το καλύτερο θα είναι. Γιατί? Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι εδώ. Δεν είμαστε σίγουροι ότι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Ζούμε ήδη δραματικέ στιγμέ, δύσκολε στιγμέ και μεγάλε πιέσει στον χώρο. Αυτό το λέτε για σύνορα. την Ευρώπη ή για την Ελλάδα. Το λέω γενικότερα για την Ευρώπη. Διότι, κοιτάξτε. Το θέμα τη εξόδου τη Ελλάδο από πίεση, το Σέγγεν ήταν απειλή. Αυτό, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το συζητάμε, αν θέλετε. Η πίεση είναι στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Τι αποκλείει αύριο το πρωί να έχουμε προσφυγικέ ροέ σε άλλα σημεία τη Ευρώπη τότε είναι που θα κληθεί, θα ζητηθεί από το κράτος μέλος η βοήθεια ενός ευρωπαϊκού οργάνου, στο οποίο και το ίδιο κράτος θα συμμετέχει, έτσι ώστε να τύχει άμεσης και αποτελεσματικής διαχείρισης το όποιο ζήτημα προκύψει. Γι' αυτό σας είπα πριν, αν είχε γίνει νωρίτερα θα τα είχαμε αφήσει τώρα, σε ό,τι αφορά τη Σέγγεν. Θα το Α... ξεκαθαρίσω αυτό για μια ακόμα φορά. Μια και έχω και την αρμοδιότητα για τη Σέγγεν από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Σέγγεν είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της Ευρώπης. Mm -hmm. Το πιο χειροπιαστό παράδειγμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Όνειρο γενναιών να μπορούν να κινούνται οι πολίτες ελεύθερα μέσα στα ευρωπαϊκά σύνορα. Ελεύθερη διακίνηση αγαθών, προϊόντων. Αυτή η μεγάλη κατάκτηση πρέπει να προστατευτεί. Αυτό λοιπόν το όργανο διασφαλίζει περισσότερο και ενισχύει την Σέγγεν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν κάποιο σκέφτεται ευρωπαϊκά. Ενεργεί ευρωπαϊκά και πιστεύει στο ευρωπαϊκό όραμα, τότε θα το αποδεχθεί και θα το στηρίξει. Να το βελτιώσει, ναι. Αλλά όχι να το αρνηθεί. Γιατί είναι προς την κατεύθυνση, αυτή που σας περιέγραψα πριν, για περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη ασφάλεια της Ευρώπης και περισσότερη ασφάλεια για τα ευρωπαϊκά σύνορα και βεβαίως για τα κράτη-μέλη.